Κύριε Υπουργέ, η θανατική ποινή στην Ελλάδα ουσιαστικά καταργήθηκε το 72, τυπικά, αν δεν κάνω λάθος, το 87. Δεν είναι δυνατόν το 2014 να επανέλθει εμέσως μέσω μιας άκρος ιδεολειπτικής αντιμετώπισης ενός θέματος για το οποίο υπάρχει το τεκμήριο του υπέρτατου αγαθού, της ανωτέρας βίας, των έκτακτων αναγκών, όπως σας είπανε όλοι οι συγητές και έγκριτοι νομικοί, όπως και εσείς είστε έγκριτος νομικός. Είναι σαφές ότι δεν είναι μόνο ούτε κυρίως νομικό πλέον το ζήτημα, είναι βαθιά πολιτικό, αφορά μια ανθρώπινη ζωή και δεν μπορούμε να βγούμε σήμερα από αυτή την αίθουσα ή, εν πάση περιπτώσει, όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία, χωρίς να έχει δοθεί λύση σε αυτό το ζήτημα. Θα μου πείτε τι σημαίνει λύση. Ξέρετε καλύτερα μου τι σημαίνει λύση. Σημαίνει μήνυμα, σημαίνει κλίμα, σημαίνει δέσμευση πολιτική. Αυτό είναι η λύση. Μα θα πάρω τηλέφωνο, ουδή σας το εισηγήθηκε. Ουδή σας το εισηγήθηκε. Δεν είναι έτσι. Μας προξένησε αρνητικά συναισθήματα, παρότι καταχειροκροτήθηκε από την παράταξή σας. Μάλιστα, από ό,τι γράφουν οι εφημερίδες, ήταν το σημείο που χειροκροτήθηκε περισσότερο απ' όλα από αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς προχθές, το ότι αναφέρθηκε με ένα τέτοιο τρόπο σε αυτόν τον νεαρό, που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει ούτε ανθρωποκτονία, ούτε τρομοκρατία, ούτε οτιδήποτε. Και μίλησε για το Καλάσνικοφ και τα λοιπά. Τι κάνουμε, διωγγώνοντας και παροξύνοντας τα ζητήματα? Υπάρχουν και άλλα Καλάσνικοφ, ξέρετε. Δηλαδή, το ημερολόγιο Χριστοφοράκου ήταν Καλάσνικοφ εναντίον του που έβλεπε προς το πολιτικό σύστημα. Το ξέρετε. Και το περιεχόμενό του. Και δεν το φέρατε τον κύριο Χριστοφοράκο εδώ να δώσει εξηγήσεις. Ποιο συμβούλιο φυλακών τον άφησε τον κύριο Χριστοφοράκο? Δεν έφτασε καν εκεί. Η λίστα Λαγκάρτ είναι επίσης ένα πολιτικό Καλάσνικοφ που βλέπει προς το πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν είναι δυνατόν και σε αυτό το επίπεδο, όταν συζητάμε, να διεγείρουμε τα πάθη της ιδεολειψίας ανάμεσα στις παρατάξεις? Μιλάμε ο ληστής, ο 21χρονος, ας πούμε, ο οποίος είχε το Καλάσνικοφ και τα λοιπά. Κύριε Αθανασίου, προκαλώ τον κύριο Καραγκούνη, ο οποίος ήταν και υφυπουργός, να μας φέρει εδώ τη λίστα με τις χιλιάδες άδειες στις φοιτητικές, οι οποίες έχουν δοθεί. Σας διαψεύδω. Και να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Για χιλιάδες άδειες που έχουν δοθεί φοιτητικές. Έχω υπόψη μου, ξέρετε, μια περίπτωση στην οποία με 8 χρόνια, όχι με 15 χρόνια, διεκόπη η φοίτηση σε ένα νεαρό 21 έτους από το Συμβούλιο των Φυλακών, αυτό το οποίο δεν επιδέχεται καμίας πιέσεως, και ενώ δεν υπήρχε ούτε καλά Καλάσνικοφ στη μέση, ούτε τρομοκρατική ενέργεια, και διεκόπη, δεν έδωσε άδεια. Έχω μια τέτοια περίπτωση, ξέρετε. Κάπου την έχω μάθει. Σας προκαλώ. Δεν ισχύουν αυτά τα οποία λέτε εδώ και καθησυχάζετε την εθνική αντιπροσωπεία. Δεν ισχύουν. Υπάρχουν εντολές, σαφέστατο, κλίμα, σαφέστατο, το οποίο λέει το εξής, ότι μετά από αυτό που έγινε με τον Ξηρό, κόψτε τα. Κόψτε τους τις άδειες. Ως κλίμα. Απόφαση δεν υπήρξε για να ελεγχθούν οι εισαγγελείς? Πώς μπορούν τώρα αυτοί οι άνθρωποι, πράγματι με τη συνείδησή τους, όπως λέτε, σεμνύνεστε και είμαστε μαζί σας αυτό, να το ξέρετε και το γνωρίζετε. Πώς μπορούν οι εισαγγελείς ελεύθερα και ανεπηρέαστα να πάρουν την απόφαση τους όταν έχουν ελεγχθεί επειδή δώσαν άδειες σε άλλους κρατουμένους? Αλήθεια δεν είναι? Αυτό δεν ήταν πολιτική άποψη? Εγώ δεν το λέω παρέμβαση. Εκτίμηση, δημόσια. Έγινε ένας δημόσιος διάλογος γύρω από αυτό το ζήτημα που διαμόρφωσε, συμπύκνωσε ένα συσχετισμό δυνάμεων που οδήγησε προς τα εκεί. Έτσι κρίνονται τα πράγματα. Γι' αυτό σας λέω να μιλήσουμε πολιτικά. Δεν είναι δυνατόν να δίνεται ένα σήμα αυταρχισμού και σιδηράς πυγμής του κράτους απέναντι σε μια κοινωνία που έχει ευαισθησίες, ισχυρό αίσθημα κοινωνικής αδικίας από όσα συμβαίνουν,
Λέτε να μην καταλαβαίνουμε και το καταλαβαίνετε κι εσείς, πως όλη αυτή η συμπεριφορά είναι μια πλευρά αυτού που λέμε πολιτική και στρατηγική του σοκ και δέος. Ούτε εδώ πέρα δεν θα σηκώσει κεφάλι κανείς. Αφήστε την μπλάκα σας, ξέρω εγώ. Κανένας να μην κάνει τίποτα. Σας είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και εσείς το έχετε πει και υπέρ του Υπουργείου είναι το πώς ας πούμε έχουμε ελάχιστο ποσοστό στο ζήτημα των αδειών, το οποίο υπήρξε μια σοβαρή διαρθρωτική αλλαγή που βόησε το σοφρονιστικό σύστημα που κατά τα άλλα έχει τα κακά του, τα μύρια, τα χάλια και τα γνωρίζετε πολύ καλά, στο ζήτημα ας πούμε των αδειών. Πώς έχουμε ένα ελάχιστο ποσοστό που έχουμε πρόβλημα. Πείτε το στην ελληνική κοινωνία. Πείτε το στην παράταξή σας. Επειδή λείπουν τώρα οι κύριοι και οι κυρίες που όταν σηκώνονται και μιλάνε για αυτά τα θέματα είναι όχι στον προηγούμενο αιώνα. Δεν ξέρω κι εγώ πού ας. Με τον τρόπο που μιλάνε. Άρα λοιπόν η λύση θα πρέπει να δοθεί. Και να δοθεί σήμερα. Το σύνδρομο και η στάση του Ποντίου Πιλάτου δεν ταιριάζει στην κυβέρνηση και δεν ταιριάζει και σε εσάς προσωπικά, στον οποίο έχει αφαιθεί αυτή η ευθύνη. Είναι αδύνατο να τελειώσει αυτή η διαδικασία και να επιγράφεται, φανταστείτε το, χτύπα ξύλο, το μοιραίο φυγήν αδύνατο. Αυτό. Εξαντλήσαν. Το Συμβούλιο είπε αυτά και εκείνο και στηριζόταν εκείνο 15 τα χρόνια. Θα γελάει και θα κλαίει ας πούμε η κοινωνία. Πρέπει να δοθεί λύση, να δοθεί κλίμα, να δοθεί κατεύθυνση. Έτσι, σε αυτό το πράγμα. Και θα πρέπει να πάρετε την ευθύνη σε σχέση με αυτό. Θα σας παρακολουθεί και θα μας παρακολουθεί όλους μας οτιδήποτε ομιγέννητο συμβεί. Έτσι τ' αλλιώς αυτό που ζητάει αυτό το παιδί, περί παιδιού πρόκειται, το οποίο όμως το παιδί το λέω με την έννοια όλων αυτών του βιογραφικού του που ανελήθη από αυτό το βήμα, από την Ζωή την Κωνσταντοπούλου, το οποίο έχει περάσει μια επώδυνη διαδρομή και έχει μια αυτοσυνείδηση κάποιων και πράξεων και απόψεων, τις οποίες θα πρέπει να σεβαστούμε. Αυτό το οποίο ζητάει πρέπει να το διευκολύνουμε. Δώσατε σημασία στο ότι ο δάσκαλος είναι ένας εξαιρετικός κύριος, από ό,τι ξέρω. Είπε ότι να τον παρακολουθώ, να πηγαίνουμε μαζί. Ας πηγαίνουμε μαζί. Σε κάποια μαθήματα. Γιατί όχι. Γιατί να μην διευκολυνθεί. Γιατί το αναγάγαμε σε τόσο μεγάλη υπόθεση. Ξέρετε γιατί. Για να μην πούν ότι το κράτος, ας πούμε, υποχωρεί. Το κράτος υποχωρεί. Το κράτος είμαστε και εμείς, κύριε. Δεν είστε, δεν εκφράζετε. Όπως δεν εκφράζετε τον πατριωτισμό και τους Έλληνες εδώ. Παρακαλώ, όχι διακοπές. Όπως χειροκροτήσατε, κύριε Ψηλάνη, με συγχωρείτε. Όπως χειροκροτήσατε τον συνάδελφό σας που είπε περί των καταλήψεων και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, σας λέω ότι αυτή η δημοκρατία στηρίχθηκε και σε καταλήψεις. Και μας ακούν και μας βλέπουν. Μας ακούν και μας βλέπουν αυτοί οι οποίοι ήτανε. Και στην κατάληψη του Πολυτεχνείου και στα κινήματα μέσα στη μεταπολίτευση. Αυτή η παρένθεση δεν θα μπορέσετε να υπάρχει. Αυτοί που σας μιλάνε έχουν στεριώσει τη δημοκρατία εδώ μέσα. Λοιπόν, κύριε Βουτσή, το καταλάβατε. Και δεν σας το λέω απειλητικά. Γιατί επιμένετε, κύριε Ψηλάντη. Δεν σας το λέω απειλητικά. Γιατί επιμένετε. Δεν σας το λέω απειλητικά. Να βάλετε χέρι στους απατεώνες με τους οποίους συναγελάζεστε, με τη διαπλοκή. Δεν λέω για σας, καταλάβατε, σας το λέω, με αυτούς που συναγελάζεστε, με τη διαπλοκή, με την οποία είστε αγκαζέ ως κυβέρνηση, εκεί να απευθυνθείτε. Τίποτα δεν γράφετε στα πρακτικά. Εκεί κρίνεται το κράτος. Ολοκληρώστε, το πώς θα δει μεθαύριο ο κύριος Βενιζέλος το Σόιμπλε. Ωραία, αν θα το δει με όρθιο το κεφάλι. Παρακαλώ. Εκεί να σηκώσει το κεφάλι του, καταλάβατε, όχι στο Ρωμανό. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Το λόγο έχει συνάδελφος, κυρία Διακάκη. Όχι διακοπές, παρακαλώ πολύ.